αξιολογιότατε και αξιότιμη υψηλή προσκεκλημένη. Σε αυτή την ημέρα από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης τιμά την προσφορά των τριών ιεραρχών στην παιδεία, ψάλλοντας μέρη της εορτής τους, έπρεπε να προβάλλει το ερώτημα. Εκτός από τη θεολογία των τριών ιεραρχών αναφορικά, την ψαλμοδία και το είδος των ψαλώντων, πρόσφεραν άραγε οι τρεις Άγιοι κάτι στην ίδια την ψαλτική πράξη, ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική της διαδικασία? Η πρακτική της αντιφωνίας, όπως ήταν σε χρήση στην αρχαιοελληνική τραγωδία, δηλαδή η εναλλαγή μεταξύ δύο ημιχωρίων, είτε στον ίδιο τόνο είτε στην οκτάβα, ξεκίνησε να εφαρμόζεται στις ελληνιστικές κοινότητες των χριστιανών της Αντιόχειας, αλλά διαδόθηκε στον χριστιανικό κόσμο χάρη στον Ιωάννη Χρυσόστομο, όταν ως Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, σε συνεργασία με τον ευνούχο Πρίσωνα, πρωτοψάλτη του Παλατιανού Χορού Ψαλτών, δημιούργησαν μια χοροδία Ορθοδόξων προκειμένου να απαντούν στις ψαλόμενες δοξασίες των ελληνικών αδειανών. Είχε βέβαια προηγηθεί ανάλογη προσπάθεια εισαγωγής της αντιφωνικής ψαλμοδίας στην Νεολαϊκή Κεσάρια με τον Μέγα Βασίλειο, προσπάθεια όμως που αρχικά δεν έτυχε ευνοϊκής υποδοχής. Παρ' όλα αυτά, ήταν ο Μέγας Βασίλειος αυτός που δόμησε το εκπαιδευτικό σύστημα των Μυζαντινών με τέτοιο τρόπο, ώστε η ψαλμοδία να λειτουργεί ως διδακτικό εργαλείο. Πιο συγκεκριμένα, ρυθμίζοντας τους κανόνες διαβίωσης των μοναχών του, ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε στον αντίποδα των αρχαιολογικών τάσεων του Αγίου Σάββατο του Μεγάλου Αδονίου. Όρισε ότι οι μοναχοί όφυλαν εκτός των ώρων ατομικής προσευχής να διαβιούν δίπλα στον απλό κόσμο, υπηρετώντας τον και φροντίζοντάς τον στην κοινή πορεία προς τη θέωση. Ο μοναχός και οι μοναχοί που διαβιούσαν σύμφωνα με τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου ήσαν νοσοκόμοι, ορφανοτρόφοι, γιατροί και γιάτρισες, ψάλτες και ψάλτριες της Αγίας Σοφίας και κυρίως είχαν μία μονή ανοιχτή στα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, για να τα διδάξουν τα πέντε τους χρόνια τα πρώτα γράμματα με αναγνωστικό τους το ψαλτήριο. Ένα ψαλτήριο με τη βοήθεια των μελωδιών του υποβοηθούσε τον συλλαβισμό και εντύπωνε ευκολότερα τα κείμενα στο μυαλό των μαθητευμένων. Γι' αυτό η Κωνσταντινούπολη ήταν γεμάτη με μονές όπως του Στουδίου, του Λιβώστης και Χαριτωμένης, ιδρύματα υπηρετούμενα από μοναχούς, όπως το Ορφανοτροφείο του Αγίου Παύλου, αλλά και ναούς όπως τον Αγίου Αποστόλου και του Αγίου Θεοδόρου των Σπορακίων, όπου μέχρι και τον 12ο αιώνα η ψαλμοδία ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των στοιχειωδών γραμμάτων. Χάρη στο Μέγα Βασίλειο, η ψαλτική παιδεία στα πρώτα της στάδια δεν ήταν προνόμιο μόνο μιας κλειστής ομάδας εμίσθητων ψαλτάτων, αλλά κάθε μέρος της Βυζαντινής κοινωνίας, είτε άντρα είτε γυναίκας, παραπέμποντας στην αρχαιολινική διάσταση του όρου ανήρ μουσικός, δηλαδή του καλλιεργημένου ελευθέρου Αθηναίου πολίτη, ο οποίος αναφερόταν ως ανήρ μουσικός, διότι γνώριζε να διαβάζει, να γράφει, να μετρά και να παίζει μουσική, μαθητεύοντας για τρία έτη. Με βάση τη σύζευξη γενικής και μουσικής παιδείας, καθίσταται κατανοητό το πώς για αρκετούς αιώνες απλοί πολίτες απάρτιζαν τους χορούς των Δήμων στον υπόδρομο, ψάλλοντας υπό τη διεύθυνση των δομεστήκων τους και ηχίζοντας με τα ίδια ηχήματα που ακουγόταν στους ναούς. Είχε ουσιαστικά δημιουργήσει ο Μέγας Βασίλειος, για τον κανόνα διαβίωσης των μοναχών του, μία στέρεα υποδομή παραγωγής των στοιχειωδών εγγραμμάτων Βυζαντινών και μία ευρύτατη δεξαμενή επιλογής των μελωδικών μελών του ψαλτικού και συνολικού κληρικού οικοδομήματος της Αυτοκρατορίας. Αφήνοντας προς το παρόν κατά μέρος τους προβληματισμούς και τους όποιους συνειρμούς, ας υποδεχτούμε τους πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με τον διδάσκοντά τους, κ. Γιώργο Πατρώνα.